Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι δύο κατηγορούμενοι για την άγρια δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε μετά από μια εβδομάδα αναζητήσεων τη Δευτέρα σε δασόδη περιοχή κοντά στα Βασιλικά και συγκεκριμένα στο Μονοπήγαδο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ως δράστες του τυχερού εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν ο 39χρονος σύντροφός της και ο 34χρονος φίλος του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κοίησης και ληστεία, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, όλα κατά συναυτουργία, και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από που ζήτησαν και πήραν προθεσμία για το Σάββατο στις 10.30 το πρωί. Δεν έχω καμία συμμετοχή, δεν γνώριζα τίποτα. Ήμουν στο σπίτι και κοιμόμουν. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τα έκανε όλα ο φίλος μου, αφού τα περιέγραψε και υπέδειξε το σημείο. Αυτό ισχυρίζεται ο 39χρονος που κατηγορείται μαζί με το φίλο του για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η πρώτη θέση είναι η άρνηση. Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία. Πρόκειται από σήμερα πλέον να εξετάσουμε αναλυτικότερα και τα στοιχεία, τα αποδεικτικά που περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία. Και μέχρι το Σάββατο θα είμαστε απολύτως έτοιμοι. Αυτό που θέλαμε σήμερα ήταν χρόνος, τον πήραμε, δουλεύουμε, θα είμαστε έτοιμοι την ώρα που μας όρισαν. Επειδή όμως το έχετε πει, συμμετείχε στη δολοφονία ή δεν συμμετείχε στη δολοφονία? Αρνείται αρχικά προανακριτικά και δηλώνει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή. Και δεν γνώριζε το γεγονός του θανάτου της συντρόφου του. Από την πλευρά του, ο 33χρονος τόνισε στους αστυνομικούς. Απείλησε ότι αν δεν τον ακολουθήσω θα πάθω ό,τι έπαθε η Γεωργία. Το μοιραίο βράδυ, εγώ φίμωσα και έδεσα τη Γεωργία. Ο 39χρονος μου είπε να φύγω και να παραμείνω στο αμάξι. Μετά ήρθε και μου είπε πως η Γεωργία είναι νεκρή. Στην πορεία, ο ίδιος, μόλις του ανακοινώθηκε από τον πρώτο κατηγορούμενο ότι η κοπέλα είναι νεκρή, ήθελε να σταματήσει αυτή την πράξη και να πάει στην αστυνομία. Αλλά ο πρώτος κατηγορούμενος του ανακοίνωσε ότι και αυτός θα πάθει τα ίδια, άμα δεν τον ακολουθήσει. Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι η ειλικρίνειά του βασίζεται και στο γεγονός ο ίδιος, και σαν χαρακτήρα θα σας το πω και αυτό, είναι ένα άτομο που πάσχει από ψυχοαναπτυξιακές διαταραχές. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο υπάρχει ιατρικό, ιστορικό και θα το τονίσουμε και σαν υπεράσπιση. Από αυτό διακρίνεται μάλιστα η ειλικρίνεια του. Άτομα που παρουσιάζουν αυτή τη μορφή των ψυχοαναπτυξιακών διαταραχών δεν έχουν αδυναμία να μην πούνε την αλήθεια, να πούνε ψέματα δηλαδή, και αδυναμία διπλωματίας. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κακοποιητικό παρελθόν του 39χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε βάρος του 39χρονου, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί 4 φορές για τον ξυλοδαρμό της αδερφής του, έχει ασκηθεί δίωξη και για βιασμό και για ετήσιες πράξεις σε βάρος της αδερφής του, ενώ η δικογραφία είναι στα χέρια του ανακριτή. Παράλληλα, υπάρχουν στα χέρια των αρχών περίπου 45 δικογραφίες σε βάρος του για διάφορα αδικήματα τα οποία μελετούνται. Όλα έγιναν το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα αστυνομικών, στις 10 η ώρα το βράδυ η γυναίκα σχόλασε από τη δουλειά της και λίγο αργότερα, στις 11 περίπου, έφτασε με τον σύντροφό της στο σπίτι του. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, δέχτηκε επίθεση από τον 34χρονο φίλο του συντρόφου της, ο οποίος είχε συνεννοηθεί νωρίτερα με εκείνον. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού ο 34χρονος την ακινητοποίησε με την απειλή ενός μαχαιριού, ο σύντροφός της την έβαλε χειροπέδες και τη φίμωσε. Τότε μετέφεραν τη γυναίκα στο δωμάτιο και τη μαχαίρωσαν πολλές φορές στο λαιμό. Στη συνέχεια, φέρονται να έβαλαν τη σωρό της σε ένα μπαούλο και να τη μετέφεραν με το αυτοκίνητο του 34χρονου σε δύσβατη δασική περιοχή μεταξύ των περιοχών Μονοπήγαδο και Βασιλικά. Οι δράστες επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος και αφού καθάρισαν το διαμέρισμα, πέταξαν σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς τα πιστήρια του εγκλήματος. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησαν νέο στρώμα πάνω από αυτό που ήδη υπήρχε στο κρεβάτι, προκειμένου να μην βρουν οι αστυνομικοί τα ίχνη από το αίμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, η 41χρονη έγκυος έφερε τραύματα στη δεξιά και αριστερή τραχυλική χώρα που της προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε 3 μαχαιριές από τις οποίες προήλθε και ο θάνατος.